Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ 3. Είμαι ο Σάκης Αρναούτογλου. Θα δούμε μαζί την όλη εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Θα έχουμε θερμοκρασιακά σκαμπανεβάσματα. Όπως σας λέω και τις τελευταίες ημέρες, θα ανέβει αισθητά η θερμοκρασία προς αρχές του νέου μήνα, του Ιουνίου. Και αυτή η ζέστη θα δούμε πόσο θα κρατήσει και ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από αυτή. Κατά τα άλλα, οι βροχές περιορίζονται σημαντικά και οι όποιες μπόρες και καταιγίδες για τη Βορειοανατολική Ελλάδα, το τονίζω αυτό, γιατί και σήμερα, όπως θα δείτε από ψηλά, είχαμε την αστάθεια εδώ να επικρατεί κυρίως στην Θράκη με κάποιες διάσπατες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν καταπληκτικός, με λιακάδα, πολύ καλή διάβιο κερατότητα μας χωρίζουν αυτοί οι βορειοδυτικοί άνεμοι εξαιτίας αυτού του βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο συνεχίζει να στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Εξασθενεί, έχει κουραστεί από τις πολλές βροχές που έχει δώσει στην περιοχή, αλλά θα συνεχίσει να δίνει και το επόμενο 24ωρο. Αρκετές βροχές στην Νότια Ουκρανία και σε περιοχές της Τουρκίας, μάλιστα και στην Κύπρο, διαφέρονται μπόρες και καταιγίδες μέχρι και την Μέση Ανατολή. Όχι και τόσο συχνό φαινόμενο για την περίοδο αυτή που διανύουμε. Θερμοκρασία σήμερα στον ελλαδικό χώρο, η μέγιστη κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου είχαμε στην Σπάρτη. Και έχουμε και συνέχεια, όπως σας είπα, με αυτή την σταδιακή άνοδο του υδραργύρου προς αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μέσα στη νύχτα τώρα. Βλέπουμε ότι δεν έχω να σας δείξω τίποτα το ιδιαίτερο. Γενικά ο προοδευτικός χάρτης είναι καθαρός. Η Κύπρος είναι μέσα στα χρώματα. Μέσα στη νύχτα και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου δεν αποκλείεται να εκδοθούν ισχυρές μπόρες και καταιγίδες εκεί. Και κατά τη διάρκεια τώρα του Σαββάτου ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές καλό στις περισσότερες περιοχές. Θα δούμε που υπάρχει πιθανότητα να ξαναεκδοθούν κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Το Σάββατο θα κυλήσει αρκετά ως πολύ ομαλά στις πιο δυτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κυρίες και κύριοι. Τις δυτικές, κυρίως κεντροδυτικές, ήθελα να πω, γιατί από το βράδυ και μετά αναμένονται μπόρες, βροχές και καταιγίδες στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Γαλλία, που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Πάμε όμως στην χώρα μας να δούμε καλύτερα την όλη εξέλιξη. Θα ξεκινήσουμε από τις πρωινές ώρες, όπου βλέπετε γενικά η μέρα θα ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Λιακάδα σχεδόν παντού, αρκετά ως πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα. Και πάλι θα έχουμε από το πρωί του Σαββάτου με λίγα σύννεφα στην Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα σε περιοχές της Θράκης. Τώρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ενώ ο καιρός θα κρατηθεί πολύ καλό στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στον ελλαδικό χώρο, θα βγάλει κάποια σύννεφάκια σε αρκετές ορεινές περιοχές, κυρίως εδώ της κεντροβορειοδυτικής υπηρετικής χώρας, στην ορεινή Ήπειρο, τη δυτική ορεινή Θεσσαλία, αλλά και τα βορειοδυτικά τμήματα της Στερεάς. Δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας εκεί, ίσως και στα ορεινά της Πελοποννήσου, στα πολύ ορεινά όμως τμήματα. Και στην Βόρεια Ελλάδα, στα ορεινά θα βγάλει κάποια σύννεφα, που όμως φαίνεται να δίνουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα της Μακεδονίας. Στην Θράκη βλέπετε περισσότερα συννεφάκια και φαινόμενα, και πάλι δεν αποκλείεται να έχουμε ένα νέο γύρο κάποιων βροχών και τοπικών καταιγίδων που δείχνουν να περιορίζονται κυρίως στα ημιορεινά ορεινά τμήματα, αλλά στο διάβα τους, καθώς θα εξασθενούν και κινούμενα αυτά τα φαινόμενα λίγο πιο νότια νοτιοανατολικά, δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και παιδινές παράκτιες περιοχές για λίγο όμως. Σε καμία περίπτωση συγκρίσιμα θα είναι τα φαινόμενα με αυτά που θα σημειωθούν στις ορεινότερες περιοχές, επαναλαμβάνω, της βόρειο-ανατολικής ορεινής υπηρετικής χώρας. Τώρα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέχρι και το απόγευμα, πάρα πολύ καλός ο καιρός. Φαίνεται ότι και το βράδυ θα έχουμε ξαστεριά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κάποιες αραιές συννεφιές να αρχίσουν να πυκνώνουν στην δυτική Ελλάδα. Και πάμε να δούμε τους ανέμους, οι οποίοι θα εξασθενήσουν κι άλλο. Οι όποιοι βορειοδυτικοί άνεμοι που μας χαρίζουν τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα και χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, σιγά-σιγά θα κοπάσουν. Φαίνεται στο Ιόνιο θα έχουμε την αρχή της ημέρας ασθενείς ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις, στα 2 με 3 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο, 1-3-4 από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις θα το έχουμε το πρωί, μέχρι και 5 μποφόρ εδώ στα κεντρικά βόρεια βορειοδυτικά τμήματα του πελάγους. Πιο νότια-νοτιοανατολικά θα πιάσει ο βοριάς στα 5 με 6 κατατόπους μποφόρ και κατά διαστήματα, κυρίως από την Κάρπαθο, όπως βλέπετε, μέχρι και το Καστελόριζο. Τώρα, στη δεύτερη κάρτα, να δούμε την εξέλιξη των ανέμων για το δεύτερο μισό του Σαββάτου. Δεν βλέπετε κάτι το διαφορετικό στην ουσία. Πάνω κάτω θα παραμείνουν οι άνεμοι στις ίδιες εντάσεις και διευθύνσεις. Πιο ενισχυμένοι θα διατηρηθούν στα νότια-ανατολικά, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, όπως βλέπετε, μέχρι και τις βραδινές αργά ώρες. Στη θερμοκρασία τώρα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Θα ξαναπέσει ο υδράγυρος λίγο κάτω από τους 10 βαθμούς αυτή τη φορά και οι ελάχιστες θερμοκρασίες σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τις επόμενες ημέρες, καθώς θα μας πλησιάζει αυτή η θερμή μάζα από την Βόρεια Αφρική. Βλέπετε 9 δεκάρια κατά μέσο όρο στις ορεινότερες περιοχές από την Ευρωκόπη μέχρι και την Τρίπολη της Πελοποννήσου. Στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά δεν φαίνεται να έχουμε κάτω από 11 με 14 έως και 15 βαθμούς. Στο υπόλοιπο κομμάτι του Αιγαίου όχι κάτω από 15 βαθμούς, στα βόρεια με 17 έως και 18 βαθμούς, στα νότια, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματά του. Τώρα στην Κρήτη η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να πέσει κάτω από τους 15 βαθμούς, γύρω στους 13 με 14 βαθμούς δεν αποκλείεται να έχουμε, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά τμήματα του νησιού. Πάμε στις μεσημβρινές θερμοκρασίες.
Θα ζεστάνει και στην Θράκη σταδιακά μετά από αυτές τις έντονες ψύχρες εξαιτίας των βροχών και των καταιγίδων. Είπαμε ότι θα είναι και πάλι άστατος ο καιρός στη Θράκη, αλλά όχι τόσο άστατος. Τα ανοίγματα του καιρού θα βοηθήσουν τον υδράγυρο να φτάσει και εκεί και τους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη δε Ελλάδα, στα παιδινά, θα πλησιάσει τους 29 με 30, θα τους αγγίξει καλύτερα, τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται φυσικά σε τοπικό επίπεδο να τους ξεπεράσει τους βαθμούς αυτούς ο υδράγυρος, τις ψηλές βαθμίδες της κλίμακας Κελσίου. Στην υπόλοιπη ορεινή Ελλάδα θα έχουμε πάνω από 26 με 28 βαθμούς εξαιτίας του υψομέτρου. Στα βόρεια-ανατολικά λίγο περισσότερη ψύχρα. Στο Αιγαίο γύρω στους 23 βαθμούς, στα βόρεια με 28 βαθμούς. Στα νότια, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία της θάλασσας για όσους θα κινηθείτε, αν έχετε τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία να κινηθείτε στις ακτές, κυμαίνεται αυτή την περίοδο γύρω στους 20 με 21, τοπικά και 22 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές. Ισχύει το 20 διάρι. Τώρα πάμε στην Αττική. Πάρα πολύ καλός ο καιρός και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Ηλιοφάνεια, πιθανά κάποια λίγα συννεφάκια το μεσημέρι, κυρίως στις ορεινότερες βόρειες περιοχές, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Από το βράδυ ξαστεριά, με ανέμους εξασθενημένους από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις γύρω στα 3 με 4 μπουφόρ, στην ουσία μια θαλάσσια αύρα στον Σαρονικό αλλά και στον νότιο Εβοϊκό. Ο υδράγυρος γύρω στους 17 βαθμούς το πρωί, με 30 βαθμούς κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός από το πρωί με ηλιοφάνεια. Εδώ θα βγάλει όπως και σήμερα κάποια συννεφάκια όμως εδώ και εκεί, και κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, στα ορεινά φυσικά. Στο νομό Σερών, στα ορεινά και στα ορεινά του νομού Χαλκιδικής, ίσως βγάλει κάποια ποροδική τοπική βροχή με τη μορφή μπόρας μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη ορεινή κεντρική Μακεδονία, στην ορεινή Πέλα, Πιερία και Μαθία, η πιθανότητα είναι και μικρότερη, είναι υπαρκτή για πιο τοπικές και ασθενείς μπόρες. Διακάδα στα υπόλοιπα τμήματα, από το βράδυ ξαστεριά και εδώ. Η άνεμη νοτιοανατολική, στην ουσία μια θαλάσσια αύρα, θα επικρατήσει και εδώ, μέσα στην ημέρα στα 3 με 4 μποφόρ. Και ο υδράγυρος γύρω στους 16 βαθμούς το πρωί στην Θεσσαλονίκη, με 28 βαθμούς κατά μέσο όρο στην πόλη αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα μαζί την εξέλιξη του καιρού για την Κυριακή. Ο καιρός μέρα με την ημέρα θα βελτιώνεται όλο ένα και περισσότερο και από πλευράς φαινομένων για τη Θράκη. Ισχύει αυτό γιατί την υπόλοιπη χώρα ο καιρός παραμένει πολύ καλός τελευταίες ημέρες. Και θα ανέβει και η θερμοκρασία, θα τη δούμε σε λίγο. Έχουμε σταματήσει στο μεσημέρι της Κυριακής. Λιακάδα σχεδόν παντού. Δείτε όμως αυτές τις γκρι αποχρώσεις εδώ στα δυτικά και τα υπηρετικά. Όσοι θα κινηθείτε στις ακτές την Κυριακή το μεσημεράκι, μη σας ξαφνιάσει μια ρεή συννεφιά που πρόσκαιρα ίσως πυκνώσει λίγο περισσότερο στο Ιόνιο αλλά και σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τερεάς και της Πελοποννήσου, πιθανώς και στα δυτικότερα τμήματα της Κρήτης. Αυτή η συννεφιά, η ΑΡΕΗ, θα κάνει μια αναγνωριστική πτήση, θα περάσει πάνω από την Ελλάδα τις μεσημβρινές πρώτες απογευματινές ώρες για να διαλυθεί προς το βράδυ, κινούμενη νότιο-ανατολικότερα. Η άνεμη την Κυριακή από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, μόνο στα νότια θα πνέουν δυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ. Αυτό σημαίνει όλες τις επόμενες ημέρες οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Δευτέρα. Αναμένεται καλοκαιρία, καλοκαιρινή καλοκαιρία, να το πω έτσι, γιατί θα έχει αρκετή ζέστη πλέον. Θα δούμε σε λίγο τις θερμοκρασίες. Λιακάδα αυτή τη φορά, χωρίς καθόλου ούτε αραιές συννεφιές, πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες. Στην ορεινή Ροδόπη, στα ορεινότερα τμήματα της Θράκης, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, άνεμη εξασθενημένη, το πολύ στα 4 με 5 μποφόρ από νότιες γενικά διευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, στην περιοχή του Αιγαίου, όπως βλέπετε, καλοτάξεις για μια φορά ακόμα, το τονίζω. Οι θάλασσες όλες τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην Τρίτη. Πολύ ζέστη και τη Δευτέρα, πολύ ζέστη κατά τόπους και την Τρίτη, όπου θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Βλέπετε εδώ τώρα, βγάζει το προγνωστικό μοντέλο κάποια συννεφάκια μαζί με σκούρα χρώματα που δηλώνουν καταιγίδες εδώ στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως εδώ στα κατά μήκος των συνόρων μας με την Βουλγαρία. Δεν αποκλείεται την Τρίτη εξαιτίας της ζέστης, εάν κατέβουν αυτές οι καταιγίδες, να έχουν τοπικά και έντονο χαρακτήρα αυτά τα φαινόμενα. Θα το δούμε φυσικά και τη Δευτέρα αυτό μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο την Τρίτη από το απόγευμα και μετά για εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει πολύ καλός ο καιρός και πολύ ζεστός, με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5, τοπικά έως και 6 μποφόρ. Για την Τετάρτη τώρα δεν έχω να σας δείξω τίποτα το ιδιαίτερο. Θα παραμείνει πάλι ζεστός ο καιρός, αλλά όχι τόσο ζεστός όσο την Τρίτη για τα δυτικά και τα βόρεια. Ισχύει αυτό, γιατί μέσα στην ημέρα θα βγάλει κάποια σύννεφα στα δυτικά και τα βόρεια και πάλι εδώ στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα υπάρχει το ενδεχόμενο για κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Ζεστός αρκετά ο καιρός την Τετάρτη, με λιακάδα στην υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι το απόγευμα και για τις βραδινές ώρες. Κάποιες συννεφιές από το βράδυ της Τετάρτης με τα τελευταία τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία θα πρέπει να βγάλει εδώ στην δυτική και την νότια νοτιοδυτική Ελλάδα άνευ σημασίας. Οι δυτικοί άνεμοι την Τετάρτη θα φτάσουν τα 4 μποφόρ μόνο στα δυτικά και τα νότια. Για να ρίξουμε τώρα και μια ματιά στην θερμοκρασία καλύτερα.
Βλέπουμε ότι και στην Θράκη πλέον την Κυριακή θα μιλάμε για 28 έως και 29 βαθμούς στις παράκτητες περιοχές. Στο εσωτερικό, στον Εύρο, δεν αποκλείεται ο υδράγειος να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Το λέω αυτό γιατί μου στέλνετε πολλά μηνύματα στο Twitter και στο Facebook ότι στη Θράκη πραγματικά έχει πάρα πολύ ψύχρα τα τελευταία 24 ώρα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια έχουμε, όπως σας είπα, και θερμοκρασίες και πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε την Κυριακή λοιπόν πώς διαμορφώνεται το τοπίο το θερμοκρασιακό. Στο εσωτερικό, δηλαδή στις πεδιάδες τις κλειστές, εδώ στη Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στις παιδινές περιοχές της Θερεάς και της Πελοποννήσου, θα πρέπει να παρατηρηθούν 29, 30 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε κατά μέσο όρο σε αυτά τα τμήματα. Στα ορεινά, εξαιτίας του υψομέτρου, δεν θα ξεπεράσει ο υδράγειος στους 28 με 29 βαθμούς. Στην θάλασσα, εξαιτίας της θερμοκρασίας των νερών της θάλασσας, που αυτή την περίοδο, όπως σας είπα, κυμαίνεται γύρω στους 20 με 21 τοπικά και 22 βαθμούς, θα έχουμε περισσότερη δροσιά με 26, το πολύ 30 στην Κρήτη, την παιδινή, στο ιστορικό του νησιού. Πάμε στην Δευτέρα. Βλέπετε, μια ζέστη θα την έχει και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Μέχρι το Βελιγράδι θα φτάσουν τα 30 και στην Ρουμανία ίσως και 31 βαθμοί Κελσίου. Τη Δευτέρα σε εμάς θα έχει αρκετή ζέστη, θα έλεγα, με 32 βαθμούς στα βόρεια κατά μέσο όρο, 34 έως και 36 κατά μέσο όρο στα υπόλοιπα κεντρικά και τα νότια παιδινά υπηρετικά. Το τονίζω, αυτές οι θερμοκρασίες υψηλότερες θα πρέπει να παρατηρηθούν στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, δηλαδή σε κλειστές πεδιάδες, μακριά από την θάλασσα και σε χαμηλό φυσικά υψόμετρο σε παιδινές περιοχές. Γιατί οι παράκτιες περιοχές και οι ορεινές, θα το επαναλάβω, θα έχουν περισσότερη δροσιά από ότι τα παιδινά κλειστά τμήματα, οι ευπαθείς, επαναλαμβάνω, στη ζέστη περιοχές. Πάμε στην Τρίτη, όπου η ζέστη θα διατηρηθεί, κατά τόπους ίσως κάνει και λίγο περισσότερη ζέστη, ξεπεράσει τοπικά ο υδράγειος και τους 36 βαθμούς Κελσίου στα προαναφερθέντα τμήματα. Ενώ για την Τετάρτη διαφαίνεται κάποια μικρή πτώση θερμοκρασίας εδώ στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά θα πέσει ανεπαίσθητα. 1 με 2 βαθμούς. Και τα τελευταία στοιχεία θέλουν από την ερχόμενη Πέμπτη, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, μια σταδιακή, το τονίζω, πτώση θερμοκρασίας εδώ από τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, προς τα νότιο-νότιο-ανατολικά και πιθανώς προς τα μέσα και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας να έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες στο κεντρικό και το βόρειο κομμάτι της χώρας μας. Αναλυτικά, φυσικά, θα έχουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες από την ερχόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα την ίδια ώρα, εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε εμάς την ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, για τη δική σας μέτο ενημέρωση. Έτσι, για να μην χάνετε τώρα τον καιρό σας, σας περιμένω τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ. Ένα καλό, όμορφο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο σε όλους.